Με εντολή του Προέδρου του ΕΟΔΗ, θα καταπλέψει στο λιμάνι του Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο Mainship, καθώς 12 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν αρχικά οριακά θετικά στον κορονοϊό. Αυτοί οι άνθρωποι αμέσως, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι μπήκαν σε καραντίνα. Και αυτοί, αλλά και οι άνθρωποι τους οποίους υπέδειξαν ότι ήρθαν σε στενή επαφή. Από διάφορα πόστα, και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, δηλαδή, έχει από τον υπεύθυνο πληροφορικής, από κάποιον που είναι με την καθαριότητα των στην καθαριότητα των δωματίων, μια νοσηλεύτρια, είναι και αυτοί που ήταν για τις εκδρομές. Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο ξεκινά από το Ηράκλειο, με προορισμό τον Πειραιά και την Κέρκυρα, με την πρώτη κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο να κάνει πρεμιέρα από το Ηράκλειο στις 13 Σεπτεμβρίου. Τα 12 άτομα προσωπικό απομονώθηκαν σε καμπίνες καραντίνας, ακολούθησε διαδικασία της εχνηλάτησης, ενώ επαναλήφθηκαν τα τεστ, στα οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε ανατροπή στα αρχικά αποτελέσματα. Το πρωτόκολλο λέει συγκεκριμένα ότι οι ύποπτες και επιβεβαιωμένες επαφές απομονώνονται άμεσα στις καμπίνες καραντίνας, κατεβαίνουν στο λιμάνι που έχει τις υποδομές, όπως σαφέστατα και ο Πειραιάς. Μπορεί να γίνει και το επαναληπτικό τεστ, δεν είναι υποχρεωτικό από τη στιγμή που είναι επιβεβαιωμένο, στην προκειμένη περίπτωση θα ξαναγίνει και αυτοί που δεν χρειάζονται νοσηλείας πάνε στα δωμάτια, στα ξενοδοχεία καραντίνας με άμεση προσπάθεια επαναπατρισμού. Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε το βράδυ της Κυριακής από το Ηράκλειο με 930 επιβάτες και 700 περίπου μέλη πληρώματος, ενώ το πρωί, οπότε έγιναν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα για τα 12 οριακά θετικά τεστ στο προσωπικό, σήμανε συναγερμός και ενώ βρισκόταν ανοιχτά της Μήλου. Τότε κρίθηκε ότι το κρουαζιερόπλοιο δεν θα πρέπει να επιστρέψει στο λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά να δέσει στο λιμάνι του Πειραιά, όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο προσωπικό. Όχι βέβαια. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί τα δύο πρώτα ταξίδια ήταν πολύ καλά. Στο τρίτο την πάθαμε. Κακό και για την πόλη μας και για το λιμάνι μας και για την προοπτική της κρουαζιέρας που σας λέω ότι το 2021 ξεκινούσε αισιόδοξα.